Καλώς ήρθατε στο Top 10 Greece. Εκπληκτικά είναι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές και οι αριθμοί συνεχώς μεγαλώνουν. Με τις ομάδες να αναγκάζονται να προσφέρουν συμβόλαια με χρηματικά ποσά πολλά υποσχόμενα για να διατηρήσουν τους καλύτερους παίκτες τους, δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση με αποτέλεσμα την προοδευτική αύξηση των μισθών των παικτών και πιθανότατα να είναι πολύ ψηλότερες από ό,τι νομίζετε. Η γαλλική εφημερίδα L'Équipe κυκλοφόρησε την ετήσια αναφορά της σχετικά με τους υψηλότερους μισθούς στον χώρο του ποδοσφαίρου, με τους 10 πρώτους στη λίστα να παίζουν είτε στην Premier League, τη Serie A, La Liga ή τη Liga 1. Πάμε λοιπόν χωρίς περαιτέρω ανάλυση να μάθουμε ποιοι είναι οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι ποδοσφαιριστές του κόσμου. Μεζούτ Εζίλ, Arsenal, περίπου 1,6 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Ένας από τους δύο παίκτες της Premier League σε αυτή τη λίστα, τον οποίο η Arsenal διαπίστωσε ότι έπρεπε να συνεχίσει να πληρώνει έναν όλο και υψηλότερο μισθό από την άδειξή του στην ομάδα το 2013. Υπάρχουν δύο κυρίοι λόγοι γι' αυτό. Πρώτον, για να κρατήσει μακριά τα μάτια των πιθανών αγοραστών και δεύτερον, απλώς για να διατηρηθεί το κίνητρο του Εζίλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το στάτος του Εζίλ ως ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Και αυτό αντιπροσωπεύεται από την ετήσια αμοιβή του που ανέρχεται στα 19,4 εκατομμύρια ευρώ. Κιλιάν Μπαπέ, Paris Saint-Germain, περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Θα πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να ψάξετε πολύ και πολύ καιρό για να βρείτε έναν πλουσιότερο 20χρονο από τον Κιλιάν Μπαπέ. Ο επιθετικός της Paris Saint-Germain πάνω κάτω τακτοποίησε το υπόλοιπο της ζωής του όταν υπέγραψε για τους Γάλλους γίγαντες για 179 εκατομμύρια ευρώ το 2017. Γνωρίζοντας ότι αν χρησιμοποιήσεις το μέγιστο το ταλέντο και τις δυνατότητές του και διαχειριστεί τα χρήματά του με σύνεση, δεν θα χρειαστεί να εργαστεί για το υπόλοιπο της ζωής του. Αλέξης Σάντσες, Manchester United, περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αρκετά για να κάνει έναν οπαδό ποδοσφαίρου που έχει παρακολουθήσει την καριέρα του στη Manchester μέχρι τώρα να ξαφνιαστεί. Ας πούμε πως ίσως το ποσό αυτό δεν είναι απολύτως δικαιολογημένο. Με την άφιξή του στη Manchester τον περασμένο Ιανουάριο, ο Σάντσες απέτυχε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κόκκινων διαβόλων οπαδών της ομάδας, πολλοί από τους οποίους είναι δυσαρεστημένοι με το χρηματικό ποσό που παίρνει από το σύλλογο. Φιλίπε Κουτίνιο, Μπαρτσελόνα, περίπου 2,31 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Ένας από τους τρεις παίκτες της Μπαρτσελόνα στη λίστα. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Κουτίνιο είναι άλλος ένας ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη το μισθό του, δεν έχει κάνει και φοβερά πράγματα για την Μπάρτσα, σύμφωνα με τους οπαδούς της ομάδας. Φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ταλέντο του και λαμβάνοντας αυτό το μισθό, μάλλον οι καλύτερες στιγμές του στην Ισπανία δεν έχουν έρθει ακόμη. Gareth Bale, Real Madrid, περίπου 2,55 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Έχει ονομαστεί ο ουαλός ποδοσφαιριστής της χρονιάς 6 φορές, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ. Η εφημερίδα The Guardian τον κατέταξε ως τον 7ο καλύτερο ποδοσφαιριστή στον κόσμο το 2016. Κανείς δεν ξέρει πόσο ακόμα θα είναι ο Bale στον Μπερναμπέο, αλλά ενώ είναι ακόμα εκεί, θα συνεχίσει να παίρνει ένα εξαιρετικά μεγάλο χρηματικό ποσό. Luis Suarez, Barcelona, περίπου 2,89 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Ο Ουρουγουανής καταγωγής forward της Μπαρτσελόνα έχει τεράστια σκορ σε τρεις από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, Άγιαξ, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα. Και στη σημερινή αγορά, αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης της Μπαρτσελόνα εισπράττει πολλά χρήματα. Neymar, Paris Saint-Germain, περίπου 3,12 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Επίσημα, ο πιο ακριβός ποδοσφαιριστής ποτέ. Ο Neymar αποτέλεσε ένα από τα μεταγραφικά serial του καλοκαιριού του 2017 και τελικά έσπασε το ρεκόρ της ακριβότερης μεταγραφής στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Paris τελικώς κατέβαλε 223 εκατομμύρια ευρώ στην Μπαρτσελόνα και έκανε δικό της τον Βραζιλιάνο Σταρ. Antoine Griezmann, Ατλέτικο Μαδρίτ, περίπου 3,35 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Αν δεν μπορείτε να διαπιστώσετε ποιοι είναι οι δύο πρώτοι, τότε πιθανώς δεν παρακολουθείτε ενεργά το ποδόσφαιρο. Ωστόσο, στην τρίτη θέση είναι ένα όνομα που μπορεί να αποτελεί έκπληξη για λίγους. Αλλά αν το κοιτάξουμε λίγο καλύτερα, εύκολα καταλαβαίνει κάποιος ότι μετά από χρόνια μεγάλων εικασιών που το συνδέουν με την Μπαρτσελόνα, λογικό η Ατλέτικο να είναι πρόθυμη να τον αμείβει κατά αυτόν τον τρόπο. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμένατε. Κριστιάνο Ρονάλντο, Ιουβέντους, περίπου 4,7 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Το καλοκαίρι του 2018 η Juventus έκανε το μεγάλο μπαμ και έκανε κάτοικο το Ρήνο τον δυσαρεστημένο όπως φαίνεται στη Real Madrid της, Cristiano Ronaldo. Ο Πορτογάλος Superstar ήθελε ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από τους Μερέγχες, το οποίο ο πρόεδρος της ομάδας Φλωρεντίνο Πέρεθ δεν ήθελε να του δώσει. Έτσι οι Μπιανκονέρι κινήθηκαν για την απόκτησή του, προσφέροντάς του και ένα τετραετές τεράστιο συμβόλαιο.
Και τέλος στην κορυφή δεν είναι άλλος από τον Λιονέλ Μέση της Μπαρτσελώνα με περίπου 8,4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα. Σταθερά στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο superstar της Μπαρτσελώνα, Λιονέλ Μέση. Ο απόλυτος ηγέτης των Κιανέριθρων και κατά πολλούς κορυφαίος ποδοσφαιριστής του κόσμου αμείβεται καταλήλως, καθώς από το παρόν του συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα, ο Μέση εισπράττει ένα θαυμάσιο ποσό. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μην ξεχάσετε να μας γράψετε τα σχόλιά σας παρακάτω και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι.